Μπέραμα. Θεωρούμε ότι η σημερινή συνάντηση εργασίας είναι μια συνάντηση που ανοίγει νέους δρόμους τουριστικής αλλά και ευρύτερης συνεργασίας. Η πολύπλευρη, στοχευμένη παρουσία, η συνύπαρξη σήμερα θεσμικών και επαγγελματικών παραγόντων από τις δύο χώρες και ειδικά από την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης αλλά και από τα 10 νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, με κύριο στόχο την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων στη μεταξύ μας συγκοινωνία, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αναδειχθεί και να κοινοποιηθεί η δυνατότητα η περιοχή μας να αποτελέσει τον κύριο συγκοινωνιακό κόμβο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή η προοπτική μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλη και τις δύο πλευρές. Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι που έχουμε στη σημερινή συνάντηση εργασίας. Τρεις κατευθύνσεις. Να αναδείξουμε κάτι που σε πολλούς μας είναι γνωστό, στην ευρύτερη αγορά μπορεί να μην είναι όμως, πόσο εύκολα, πόσο αξιόπιστα και συχνά μπορεί κάποιος να βρεθεί από τα τουρκικά παράλια στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και φυσικά και το αντίστοιχο. Πόσο εύκολα μπορεί κάποιος από τα νησιά, από την Ελλάδα, να έρθει μέσω αυτής της διαδρομής στα τουρκικά παράλια και στη συνέχεια στην Τουρκία. Θέλουμε επίσης να αναδείξουμε και κάτι άλλο, το οποίο το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Την πολύ καλή συγκοινωνιακή σύνδεση και αεροπορική και αυτοπλοϊκή των νησιών της περιφέρειάς μας μεταξύ του. Έτσι ώστε ο επισκέπτης από την Τουρκία να απολαμβάνει πακέτα συνδυαστικά σε περισσότερα από ένα νησιά, ακόμα και σε αυτά τα νησιά, όπως είναι η Λίμνος που είπε ο κ. Πρόεδρος, η Ικαρία, τα οποία δεν υπάρχει πύλη εισόδου. Καλούμε λοιπόν τους οργανωτές ταξιδίων, που είναι πολλοί σήμερα μαζί μας, την αγορά γενικότερα, να υποφεληθεί από αυτό το πλεονέκτημα και να εμπλουτίσει το προϊόν που προσφέρει στον καταναλωτή. Το τρίτο και ίσως σημαντικότερο είναι η μοναδική, κατά την εκτίμησή μας και νομίζουμε ότι είναι αλήθεια αυτή η εκτίμηση, η σημαντικότατη δυνατότητα που έχουν τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να αποτελούν συγκοινωνιακό κόμβο, αφού συνδέονται τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το σύνολο των υπόλοιπων νησιών του Αιγαίου, αλλά και των σημαντικότερων υπηρετικών πόλεων με υπερσύγχρονα, θα ακολουθήσει η εξεκαλούση παρουσίαση μετά, με υπερσύγχρονα πλοία και βεβαίως ένα εκτεταμένο και πολύ αξιόπιστο δίκτυο αεροπορικών συνδέσεων. Και αυτό το δίκτυο θα πρέπει να αναδείξουμε ότι μπορεί να έχει διπλή ωφέλεια. Τουρκία, νησιά της περιφέρειάς μας, οπουδήποτε στην Ελλάδα, αλλά και ανάποδα. Οπουδήποτε στην Ελλάδα, μέσω των νησιών του Βορείου Αιγαίου, στη Σμύρνη και στην υπόλοιπη Τουρκία. Φέραμε λοιπόν εδώ σήμερα, σε αυτή τη συνάντηση εργασίας, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία τους και για την σε υψηλό επίπεδο εκπροσώπησή τους, τη μεγαλύτερη ελληνική ακτοπλογική εταιρεία, την Hellenic Seaways, αλλά και πολλές σημαντικές ακτοπλογικές εταιρείες, όπως η Dodecanisus Seaways, και βέβαια και τον εθνικό μας ουσιαστικά αερομεταφορέα, την Aegean Airlines. Έχουμε μαζί μας σχεδόν το σύνολο, και βλέπω αρκετούς για λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, των ελληνικών και των τουρκικών εταιριών, οι οποίοι συνδέουν τα νησιά της περιφέρειάς μας με την Τουρκία και αντίστοιχα. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία, καταρχήν, να μπορέσουν οι επαγγελματίες που βρίσκονται σήμερα εδώ και ειδικά στη δεύτερη φάση της εκδήλωσης, να γνωρίσουν από κοντά τις εταιρείες, να εγγενιάσουν ή και να μεγαλώσουν συνεργασίες, να ενημερωθούν για τα δίκτυα, για τις εμπορικές πολιτικές, αλλά και για τα δρομολόγια του 2016. Έχουμε λοιπόν φροντίσει, έχουμε συγκεντρώσει όλη αυτή την πληροφορία για το σύνολο του δικτύου των δρομολογίων που σας ανέφερα και αυτό το έχουμε στη διάθεσή σας και σε ηλεκτρονική μορφή
και θα υπάρξει η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή και από το διαδίκτυο, αλλά και μέσω του ευνοητηρίου της Μύρνης που θα αφήσουμε το υλικό αυτό και του ΕΟΤ, του γραφείου του ΕΟΤ στην Τουρκία, που και εκεί θα αφήσουμε το υλικό αυτό, να μπορεί ανά πάσα στιγμή ο επαγγελματίας, ο οργανωτής ταξιδιών στην Τουρκία, να έχει αξιόπιστη ενημέρωση και να μπορεί πάνω σε αυτό να χτίζει δουλειά και να προσφέρει πακέτο. Κλείνοντας, θέλω για ακόμα μια φορά να τονίσω την πίστη μου, ότι η πίστη μας στην περιφέρεια, ότι η σημερινή συνάντηση ανοίγει νέους δρόμους τόσο για την αύξηση του τουριστικού εσόδου, που είναι ζητούμενο, και για τις δύο πλευρές, αλλά και την πίστη μας ότι η δυνατότητα που μας δίνεται σήμερα για άμεση συνεργασία και παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων στις εταιρείες και από τις εταιρείες που εκτελούν το μεταφορικό έργο, μπορεί να οδηγήσει σε άνοιγμα νέων θαλάσσιων και αεροπορικών δρόμων και να ισχυροποιήσει τη θέση μας ότι η περιοχή μας, η ευρύτερη περιοχή μας, μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο συγκοινωνιακό κόμβο μεταξύ των δύο χωρών μας. Ευχαριστώ πολύ.